κύριος Αποστολίδης, μη φεύγετε κύριε Μητρόπουλε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Μουτζούρης κάτι θέλει να ρωτήσει. Δεν κατάλαβα κύριε Μητρόπουλε. Είπατε ότι είναι πιο ευέλικτα τα guidelines. Είπατε ότι είναι πιο ευέλικτα τα guidelines από το Cochrane Library. Και φέρατε εκείνο το παράδειγμα που είπατε για την, για τα χάιφου, στην προστατήτητα. Αυτό το πιστεύετε, εσύ το πιστεύετε. Πώς μπορείτε να το αποκλείσετε αυτό όμως, όταν βγάζετε guidelines, αφού τυχιοποιημένη μελέτη, να δώσετε. Διότι έχω αυτήν την ιστορία της ομάδας εργασίας, η οποία θα ξεκαθαρίσει και τα πράγματα τα οποία αντιβαίνουν στην κοινή λογική. Και αυτό το οποίο αντιβαίνει σε αυτό το οποίο ονομάζεται ουσιαστικά ενιαία πρακτική μέσα στο μυαλό των ουρολόγων. Αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξης του working group σε αυτή την ιστορία. Έτσι ώστε να τα ξεκαθαρίσει και να πει ότι κοίταξε να δεις, αυτό είναι η πληροφορία η οποία προέρχεται από αυτήν την μελέτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το κάνει ο κύριος Μουτζούρης όταν έχει έναν άρρωστο με προστατήτητα να πάει στην Cochrane Library και με βάση την τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική να πει ότι εγώ θα τον στείλω να κάνει HIFU, διότι θα ήταν να τον πυροβολήσει κανείς τον κύριο Μουτζούρη με αυτή την ιστορία. Και η κλινική εμπειρία. Αυτό που κάνει η ομάδα εργασία. Και το τι θέλει ο ασθενής. Έτσι. Μα εκεί ερχόμαστε πλέον ότι είναι η ασθενοκεντρική αντιμετώπιση φιλοσοφικά. Έτσι, ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εκεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα πράγματα ο παλιός πάπας γιατρός, ο πατέρας αφέντης της όλης ιστορίας που δεν είχε να απολογηθεί για τίποτα σε κανέναν, ούτε καν στο Θεό που έλεγε σε αυτή την ιστορία, ο γιατρός και ο Θεός, έχει αλλάξει δραματικά. Και αυτή τη στιγμή οι ίδιοι οι άρρωστοι μέσα από τις οργανώσεις του, τα ίδια τα συστήματα υγείας τα οποία έρχονται να προφυλάξουν όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τα λεφτά τους που επενδύουν στην όλη ιστορία, τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες που έρχονται να προφυλάξουν τα λεφτά τους για αυτές τις ιστορίες, θέλουν ένα τέτοιο είδους πλαίσιο λειτουργίας για να ξέρουμε παιδιά που βαδίζουμε. Διότι αν εγώ πω, παράδειγμα, και ας γίνει πολύ κακιά η Pfizer μαζί μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω την αντίληψη, για παράδειγμα, ότι παιδιά, το Sutent, να το βάλω έτσι τα καλά καθούμενα στον υψηλού κινδύνου για υποτροπή καρκίνο του νεφρού, έτσι στα καλά καθούμενα. Θα πρέπει να μου αποδείξεις πρώτα ότι αξίζει τον κόπο και μετά θα το βάλω. Αν λοιπόν δεν έρχεται κανένας να με ελέγξει εμένα για το ότι έχω χειρουργήσει έναν άρρωστο με καρκίνο του νεφρού που έχει διήθηση του επινεφριδίου στην ιστολογική, που έχει διήθηση του περινεφρικού λίπους, αλλά που δεν έχει πίσω υπαρκτή νόσο και που ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος πιθανότατα θα αναπτύξει νόσο ξανά στο μέλλον. Δεν μου έχει αποδείξει κανένας ότι το Sutent κάνει, μου το έχει αποδείξει ακόμα. Άρα λοιπόν, αν πάω εγώ και χαλάω 5.000 ευρώ το μήνα για τον συγκεκριμένο άρρωστο εφόρου ζωής που μπορεί να ζήσει και τα υπόλοιπα 15-20 χρόνια, θα κάνω κακό στο σύστημα, θα κάνω κακό στον άρρωστο πιθανότατα και δεν θα κάνω καλή ιατρική. Άρα λοιπόν αυτή είναι η αντίληψη που έρχεται στα guidelines και γι' αυτό δεν έχει ενσωματωθεί μια τέτοιου είδους οδηγία στα guidelines ακόμα και υπάρχει μια τρομακτική πίεση και γι' αυτό είπαμε ότι abstracts, για παράδειγμα, δεν αξιολογούνται. Ανακοινώσεις σε συνέδρια δεν αξιολογούνται για να ενσωματωθούν στα guidelines. Χρειάζεται η τεκμηριωμένη πληροφορία. Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης πρώτα και ο κύριος Γιαννακόπουλος μετά. Συγχαρητήρια για τις ομιλητές και για τις ομιλίες σας. Θα μου επιτρέψετε και με συγχωρήσετε για μια ιατροφιλοσοφικού περιεχομένου ερώτηση. Έχουμε guidelines στα πολιτικά, στα εκπαιδευτικά, στα πόρνο-σεξουαλο-διαστροφικά, παρέμβαση στην σεξουαλική ζωή των Ελλήνων με τους γάμους που μας προτείνουν τώρα για τις γκέις. Μήπως, αν και είπατε ότι δεν θα γίνει στρόσκοψη στα guidelines στην ορολογία, μακάρι να γίνει αυτό. Αλλά μήπως υπάρχει και κάποια πολιτική σκοπιμότητα σε όλα αυτά, λέω εγώ, μήπως. Πολιτική σκοπιμότητα δεν υπάρχει, κύριε Γιώργη, σας διαβεβαιώ. Ο Στέλιος, εκεί πίσω. Θα συγχαρώ και τους δύο για τις πολύ ωραίες ομιλίες σας. Λίγο μπερδεύτηκα, κύριε Μητρόπουλε, και θέλω μια διευκρίνηση. Ας αφήσουμε κατά μέρος τα θέματα αυτά, τα οποία είτε είναι μοντέρνα, είτε αντιβαίνουν της κοινής ουρολογικής λογικής. Και ας πάρουμε πιο στρωτά θέματα. Έχουμε μια τυχιοποιημένη μελέτη από το Κουβέιτ, δημοσιευμένη στο International Urology Nephrology. Έχουμε μία άλλη από τη Βουλγαρία. Άντε μία άλλη και από την Ελλάδα, για να μην είμαι άδικος με αυτούς.
έχει την ίδια βαρύτητα για τα working groups με μια τυχιοποιημένη μελέτη στο Journal of Urology από τη Mayo Clinic? Γιατί αν έχει την ίδια βαρύτητα, προφανώς κάτι γίνεται λάθος εδώ. Εάν δεν έχει την ίδια βαρύτητα, θα πρέπει να μας πείτε με τι κριτήριο θα την απορρίψετε. Και κάτι πιο σημαντικό ακόμα. Έχουν στο παρελθόν εμφανιστεί μεγάλες μορφές της ουρολογίας και έχουν ζητήσει συγγνώμη για τα ψέματα που κατά καιρούς είπαν. Δεν θα πω ονόματα, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι γνωρίζετε κάποιους. Βάσει των δημοσίευσεων αυτών των ονομάτων, εμείς κάναμε guidelines ή κάνουμε guidelines. Θέλω ένα σχολιασμό για το πρώτο, στο οποίο πιθανόν μπορείτε να απαντήσετε, και ένα σχολιασμό για το δεύτερο, που μάλλον δεν απαντιέται. Σύντομα, Διονύση, σε παρακαλώ. Το πρώτο, λοιπόν, να απαντήσω είναι ότι έχει μπει σαν κριτήριο η δημοσίευση σε περιοδικά της αγγλικής γλώσσας και επίσης εννοείται ότι παίρνει διαφορετικό level of evidence όταν είναι μία ή τυχιοποιημένη μελέτη και εντελώς διαφορετικό όταν είναι από πολλές και πολύ περισσότερο όταν είναι μεταανάλυση. Άρα, λοιπόν, υπάρχει το κριτήριο ότι από τη στιγμή που είναι σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους και περιοδικά, εάν συμπίπτουν, έχει καλώς. Εάν δεν συμπίπτουν, εκεί έρχεται ο ρόλος του Working Group για την αξιολόγηση αυτής της ιστορίας. Να επισημάνει τις διαφορές και τις αιτίες τους. Άρα, λοιπόν, νομίζω πως απάντησα λιγάκι σε αυτή την ιστορία. Τίποτα δεν είναι δογματικό και απόλυτο. Και ερχόμαστε για αυτό που είπατε, ότι κατά καιρούς έχουν συμβεί. Η ύπαρξη αυτών των διαδικασιών νομίζω πως διασφαλίζει πολύ πιο περισσότερο από την ύπαρξη του Πάπα σε αυτή την διαδικασία. Από το να βγω οποιοδήποτε και να πει ο εγώ με βάση την εμπειρία μου ή με βάση την πολιτική προσφορά μου στην μπλα 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 μπλα, πιστεύω αυτό και εσύ που πιστεύεις το άλλο είναι λάθος. Άρα, λοιπόν, ας υπάρξει αυτές οι ανοιχτές διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι ξεπροσπιάζουν. Νομίζω ότι τα guidelines πρέπει να αξιολογήσουν τις εργασίες τις οποίες βρίσκουν δημοσιευμένες. Δεν μπορούν να αξιολογήσουν εάν η συγκεκριμένη δημοσιευμένη εργασία είχε data τέτοια τα οποία να την υποστηρίζουν, τα ψέματα που είπες προηγουμένως, Τέλειο. Είναι αδύνατο. Και βεβαίως αυτός είναι και ο λόγος που πλέον όλοι όσοι θα ξεκινάνε να κάνουν μια μελέτη τυχεοποιημένη θα πρέπει να τη δηλώνουν, για να εξασφαλίζουμε ότι τα raw data, τα πρωταρχικά μας δεδομένα και στοιχεία είναι αληθή. Εγώ θα δεχθώ ότι δεν έχουν όλες την ίδια αξία. Νομίζω όμως ότι θα ήταν άδικο να πούμε ότι επειδή έρχεται από το Κουβέιτ ή επειδή έρχεται από την Ελλάδα, λέει ψέματα. Ούτε το ένα θα ήταν σωστό, ούτε το άλλο, να το πάρουμε έτσι γενικώς. Ο κύριος Κολαρίκος έχει ένα μικρό σχόλιο. Σύντομα, παρακαλώ. Νομίζω ότι γι' αυτό και το υψηλότερο level of evidence το έχει η μετανάλυση. Και απλά να διευκρινίσω ότι η μετανάλυση σημαίνει ζητάω από τους ερευνητές τα raw data, ξανακάνω στατιστική ανάλυση και βγάζω τι ακριβώς γίνεται. Αυτό είναι το πρώτο. Διονύση, μια μικρή διευκρίνηση θα ήθελα μόνο. Με κάλυψε το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας. Δεν ξέρω αν κατάλαβα σωστά. Από το 2007 και μετά, για τα guidelines θα συμπεριλαμβάνεται μόνο τυχιοποιημένες μελέτες και μεταναλύσεις. Κατάλαβα λάθος? Για το update των guidelines θα χρησιμοποιούνται μόνο, για να περιοριστεί ο όγκος της δουλειάς, θα χρησιμοποιούνται μόνο οι μεταναλύσεις και οι τυχιοποιημένες μελέτες. Νομίζω πρέπει να το ξανακοιτάξετε αυτό, θα οδηγήσει σε λάθη αυτό. Έχουμε όσα είχαμε, ναι. Έχουμε όσα είχαμε, τα λαμβάνουμε υπόψη μας και προσθέτουμε τις καινούργιες που βγαίνουν με τα αναλύσεις και τυχιοποιημένες μελέτες. Είναι αδύνατον όμως για όλα τα θέματα της ιατρικής και της ουρολογίας να κάνουμε τυχιοποιημένη μελέτη. Και ίσως δεν χρειάζεται για όλες. Δεν βγαίνουν κάθε χρόνο. Δεν αναιρεί ότι αν είναι να αλλάξω κάτι, να αλλάξω κάτι στην καινούργια... Μπορεί να μην αλλάξω. Μπορεί να μην αλλάξω τίποτα. Αν είναι να αλλάξω κάτι όμως, θα το αλλάξω με βάση ισχυρή απόδειξη. Και η ισχυρή απόδειξη προέρχεται από εκεί. Αυτό λέω, ότι για όλα τα θέματα όμως της ουρολογίας, και τελειώνω με αυτό, ίσως να μην χρειάζεται να κάνουμε... Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό και δεν ανανεώνεται κάθε χρόνο. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω όλους. Δεν ξέρω αν σας δώσαμε μια ιδέα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.